Την ίδια ώρα, βέβαια, συνεχίζεται αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια φορέων, συλλόγων, ιδιωτών, επαγγελματιών, συλλογή βοήθειας, βέβαια, με κατεύθυνση στην Ουκρανία. Θέλω να αναφερθούμε για πολλωστή φορά στις προσπάθειες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Θα πραγματοποιείται μια έκτακτη συλλογή τροφίμων, αυτό τον όρο χρησιμοποιώ, από το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στον Άγιο Νικόλαο. Θα μιλήσουμε με το μέλος του ΔΣ, τον κύριο Γιώργο Χαβάκη, να μας πει περισσότερα. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Είναι σημερινές φωτογραφίες. Είναι σημερινές φωτογραφίες. Ξεκίνησε από σήμερα η συλλογή των ειδών πρώτης ανάγκης και φαίνεται ότι ο κόσμος περίμενε πότε θα ανακοινώσουν τις ώρες για να σπεύσει να δώσει τα προϊόντα. Πάμε να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χαβάκη, να τον καλησπερίσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι μόλις μισή ώρα πριν περίπου, μία ώρα. Σήμερα πρώτη μέρα ήμασταν εκεί 3-5 το απόγευμα. Ναι. Και μέσα σε λίγη ώρα μαζεύτηκαν τόσα πολλά πράγματα. Είναι σαφέστατο δείγμα της ευαισθησίας των ανθρώπων της περιοχής μας που το τελευταίο διάστημα μαζετούσαν επίμονα να προσφέρουν. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε στην ανακοίνωση για δεύτερη φορά συλλογής φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και τροφίμων και θα πραγματοποιείται έως την επόμενη Παρασκευή 8 Τετάρτου από αύριο 6 με 8 κάθε μέρα. Μάλιστα. Εγώ βλέπω βέβαια και φάρμακα μέσα στις κούτες και ήδη πρώτης ανάγκης. Σωστά. Θέλω να πω για τα φάρμακα ότι είχαμε αρρωγούς στη σημερινή προσπάθεια τους φαρμακοποιούς στο Αγίου Νικολάου, τον Ιατρικό Σύλλογο. Πήραμε φάρμακα από το νοσοκομείο, από πολίτες. Βλέπετε ότι όλος ο κόσμος θέλει να συμμετέχει. Επιτρέψτε μου, δεν ξέρω, επειδή δεν βλέπω τι φωτογραφίες βλέπετε, μία από τις φωτογραφίες είναι μέσα με έναν Ουκρανό πολίτη, ένα Ουκρανό μαθητή που ήρθε και μας έφερε τρόφιμα μαζί με τον καθηγητή του. Όταν ρωτήσαμε πώς έγινε αυτό, μας είπε το εξής: ο καθηγητής κάνει μάθημα στο παιδί και είπε ότι εγώ δεν θα σου πάρω χρήματα στο μάθημα και τα χρήματα αυτά τα έδωσε για να πάρει τρόφιμα και να τα προσφέρει στη συλλογή. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, δείχνει το κλίμα, ακριβώς. Δείχνει την αλληλεγγύη που υπάρχει των φορέων και των πολιτών της περιοχής μας. Μάλιστα, και φαντάζομαι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά. Σας είπα, αυτά που βλέπετε είναι μόνο μέσα σε μια μισή ώρα συγκεντρώθηκαν. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάρα πολλά τρόφιμα και φάρμακα. Εμείς πέρα από τη συλλογή φαρμάκων για να αποσταλούν, κάνουμε και την προσπάθειά μας εδώ. Όπως γνωρίζετε, οι ροές αυξάνονται των προσφύγων. Επομένως, εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό το πώς αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς που έρχονται εδώ και μάλιστα συμμετέχουμε σε μια συζήτηση για να γίνει ένα συντονιστικό όργανο από τους θεσμικούς φορείς της περιοχής μας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με το που έρθει κάποιος πώς τον αντιμετωπίζουμε και τι κάνουμε. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται πολύ και είναι πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο. Να μας δώσετε και κάποιες πληροφορίες για το πού μπορεί ο ενδιαφερόμενος να σας βρει, ποιες ώρες θα είστε στα γραφεία σας. Ναι, η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία μας, είναι αναπαύσεως 14, στη δημοτική παραλία του ΕΟΤ, όλοι εδώ στην περιοχή τη γνωρίζουν. Και από αύριο η συλλογή θα είναι 6 με 8 έως και την άλλη Παρασκευή. Είναι εύκολη η πρόσβαση. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να έρθει αυτές τις ώρες και να προσφέρει αυτό που θέλει. Κύριε Χαβάκη, να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και από εσάς και από όλο τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε όλους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.